Πήγα επιτόπου και έκανα εισαγωγή στο υγείας. Όταν έκανα την εισαγωγή, θέλησα να φύγω, να πάω στο σπίτι μου να πάρω τα πράγματά μου. Και μου είπανε, δεν έχεις περιθώριο για κάτι τέτοιο. Πρέπει να μείνεις αμέσως μέσα και ειδοποίησε κάποιον να σου φέρει τα πράγματά σου. Εγώ ήθελα να πάω σπίτι, να το συζητήσω με το παιδί μου, να το συζητήσω με τους δικούς μου, να μην τους πάρω μέσα από ένα νοσοκομείο ότι είμαι εκεί και έχω καρκίνο. Τέλος πάντων, έμεινα. Μου βάλανε κάτι ορούς που από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών μου δίασε όλο μου το σώμα εκείνη την ώρα. Δεν ένιωθα τίποτα πάνω μου. Άρχισε μετά ένας γολγοθάς, ξέρεις, έχω και μηδέν ρέους αρνητικό, να βρεθεί το αίμα, να γίνει το συντομότερο το χειρουργείο, όλα αυτά. Ειδοποίησα τους δικούς μου με τον πιο άσχημο τρόπο που θα μπορούσα να τους ειδοποιήσω. Πήρα ένα τηλέφωνο ακόμη και το παιδί μου και είπα, έχω καρκίνο, είμαι στο νοσοκομείο. Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο έχω κάνει, γιατί εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα. Μετά, οι πιθανότητες να ζήσω που μου είπανε ήταν 1 στο 1.000.000. Να ζήσω. Και αν ζούσα, θα έμενα με κάποια αναπηρία. Δηλαδή για να ζήσω και να ζήσω φυσιολογικά όπως ήμουνα, αυτό μου το αποκλείσαν όλοι. Ήξερα όμως ότι έχει μια αρρώστια, η οποία αυτή η αρρώστια είναι κάποια κύτταρα που τρώνε τα υγιή κύτταρα στον οργανισμό του και ότι για να γίνει καλά πρέπει να πάρει πολύ δυνατά φάρμακα. Δεν πιστεύω ότι κατάλαβε την έννοια του καρκίνου τότε. Δεν το κατάλαβε τι ήταν ακριβώς ο καρκίνος. Ήξερε όμως ότι έχει μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος. Γιατί εκτός από το δικό σου φόβο, εκτός από τη δική σου αρρώστια, όταν ζεις μέσα σε ένα νοσοκομείο, βλέπεις και άλλους ανθρώπους και λες, εγώ δεν έχω καμία διαφορά από αυτόν, αυτός φεύγει, μπορώ να φύγω κι εγώ ανά πάσα στιγμή. Και οπωσδήποτε υπάρχει μια παγωμάρα, έτσι, ένας φόβος. Ο φόβος εμείς κυρίως τον περνάμε στις επανεξετάσεις, εκείνο ο φόβος. Άλλοι φοβάται τη μαστογραφία, άλλοι φοβάται τον αξονικό τομογράφο, άλλοι φοβάται το σπινθυρογράφημα οστών. Όλες κάτι φοβόμαστε. Και πάμε, ξέρεις. Αλλά είπαμε, εγώ έχω κάνει 12 αξονικές. Τι να πω, τρόπο ζωής πια. Υπήρχε άτομο το οποίο ήταν γενικευμένο καρκίνο, μα όταν λέμε γενικευμένο παντού καρκίνο, και όμως η θεραπεία του μαζί με τη δικιά του τη θέληση τον έβαλε σε ύφεση και έζησε πάνω από 10 χρόνια από ό,τι θυμάμαι. Πάνω από 10 χρόνια και ήταν. Τον είχα φέρει και σε συνέδρια. Τον είχα φέρει και σε πανευρωπαϊκά συνέδρια του. Και του δίνανε πόσο καιρό ζωή στην αρχή. Στην αρχή του δίναμε ένα χρόνο. Κι αν του δίναμε. Κι αν του δίναμε. Πώς τα κατάφερε. Τα κατάφερε η δύναμή του. Η δικιά του η δύναμη, η θέληση να ζήσει, γιατί είχε και ένα μικρό παιδάκι, είχε θέληση να ζήσει. Έβλεπε το παιδί του και έπαιρνε θέληση γιατί έπρεπε να ζήσει. Άνθρωποι που πάλεψαν με το θάνατο. Άνθρωποι που έφτασαν στα όρια. Άνθρωποι που αντιμετώπισαν εφιάλτες, αγωνίες, χτυποκάρδια, στενοχώρια, πολλές φορές και κατάθλιψη. Άνθρωποι που τους συναντούμε καθημερινά στους δρόμους της πόλης και για τους οποίους δεν γνωρίζουμε πολλές φορές τον Γολγοθά που ανεβαίνουν. Συνηθισμένοι άνθρωποι, σαν όλους μας. Άνθρωποι όμως με σοβαρές ασθένειες. Άνθρωποι που νίκησαν το θάνατο μετά από ένα σοβαρό τροχαίο. Άνθρωποι που ένιωσαν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο τέλος της ζωής. Η Βιβί Παξινού είναι σήμερα 56 ετών. Όπως λέει και η ίδια, ζει από θαύμα. Πριν από 16 χρόνια ενημερώθηκε πως είχε όγκο στο κεφάλι. Δεν ήταν μία απλή περίπτωση, ήταν η 1 στο 1.000.000. Τόσες πιθανότητες είχε να ζήσει. Έκανε 2 επεμβάσεις, άντεξε μία επέμβαση χωρίς ολική νάρκωση, αλλά με μέθη, υπέστη μηνυγκίτιδα, την έλειωνε ο πυρετός. Όμως τα κατάφερε. Σήμερα είναι εθελόντρια, αγωνίζεται στο πλευρό των ασθενών με καρκίνο, ξημεροβραδιάζεται στα νοσοκομεία, ενημερώνει, συμβουλεύει, έχει γίνει ο εφιάλτης των Υπουργών Υγείας, νίκησε το θάνατο, θα κοντοσταθεί μπροστά σε έναν υπουργό.
υπήρχε ένας μεγάλος όγκος επάνω στο κεντρικό νεύρο. Ήτανε αστροκύτωμα τρίτου βαθμού κακοήθη. Από ό,τι έμαθα αργότερα, από αυτό το πράγμα έχεις προσδόκιμο όντως 2 με 3 μήνες, δεν έχεις παραπάνω. Ο γιατρός είπε πήγαμε καλά. Μετά την εγχείρηση όμως έμαθα και μετά που βγήκα από την εντατική, κάτσα 2 μέρες στην εντατική, μετά βγήκα, εντάξει, πολύ ταλαιπωρία γιατί ήταν κεφάλι, δεν έδινε εντολή ο εγκέφαλος μετά στο χέρι πώς να κινηθεί, στο πόδι πώς να περπατήσεις, στο πώς να γυρίσει το κεφάλι, ας πούμε, ακόμη και τώρα δεν μπορώ να γυρίσω αριστερά πολύ, δεν μπορώ να σηκώσω το κεφάλι μου απότομα πάνω, δεν μπορώ να σκύψω, υπάρχουν, έχουν μείνει, αλλά αυτά που έχουν μείνει είναι ελάχιστα μπροστά στο μέγεθος αυτού που είχα. Και μετά από καιρό μου είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε ή ακτινοβολίες ή χημειοθεραπείες. Λοιπόν, εγώ ήμουνα αρνητική σε αυτό, 100%. Δεν θα κάνω τίποτα από όλα αυτά. Το είχα αποφασίσει. Μου λέει τότε θα ξαναγίνει ο όγκος. Γιατί είχαμε πει ότι θα μιλάμε μεταξύ μας πολύ καθαρά. Λέω και αν ξαναγίνει θα πάμε, λέει, για άλλη εγχείρηση. Προτιμώ την άλλη εγχείρηση παρά χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες. Δεν θέλω, δεν ξέρω γιατί ήμουνα πολύ αρνητική σε αυτό. Ίσως γιατί την εποχή εκείνη είχαν πεθάνει πολλοί δικοί μου από καρκίνο και όλοι αυτοί είχαν κάνει χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, τα είχαν κάνει όλα αυτά και δεν σωθήκανε. Και νόμιζα κι εγώ, δεν είχα τότε ασχοληθεί με τον εθελοντισμό και με τον καρκίνο και με όλα αυτά για να τα ξέρω, ότι ήταν έτσι, ότι αυτό σε πεθαίνει μια ώρα νωρίτερα. Ενώ στην πορεία είδα ότι δεν είναι έτσι βέβαια, προς Θεού. Η Ζωή Σαριτζόγλου εργαζόταν στην Πειραϊκή Πατραϊκή, αγωνίστρια. Δεν άφηνε πορεία για πορεία. Μια ζωή στο δρόμο. Ο καρκίνος της χτύπησε την πόρτα 3 φορές και τις 3 φορές τον νίκησε. Αυτός είναι ο Γιώργος. Είναι ο γιος της Άνης Κοστούρου, της γυναίκας που έχει βάλει σκοπό της ζωής της να πείσει κόσμο να γίνουν εθελοντές μυελού των οστών. Ο Γιώργος πάλεψε 2 φορές με τη λευκαιμία. Όχι 1, 2. Την πρώτη φορά ήταν 8 ετών. Δεν πολύ καταλάβαινε τι συνέβαινε. Τη δεύτερη όμως τα πράγματα ήσαν εντελώς διαφορετικά. Η Πάκη Καραλή είναι η γραμματέας του Συλλόγου Άλματος Ζωής. Είναι ο σύλλογος γυναικών που έχουν αρρωστήσει από καρκίνο του μαστού. Είναι ο σύλλογος που συγκεντρώνει κάθε χρόνο στα τέλη του Οκτώβρη χιλιάδες γυναίκες για το καθιερωμένο περίπατο με τις ροζ μπλούζες. Η Πάκη Καραλή πάλεψε με τον καρκίνο και παλεύει ακόμη. Έμαθε να ξεπερνά ακόμα και τον φόβο κάθε φορά που επαναλαμβάνει τις εξετάσεις της. Κάθε φορά που θα πρέπει να κάνει ένα μεγάλο άλμα για να κερδίσει τη ζωή. Στην αρχή είναι ένας εχθρός που πρέπει να τον αντιμετωπίσεις. Μετά όταν όλα περάσουν, πέσει ο κουρνιαχτός αυτός, ο πρώτος πανικός να τον πω, δεν ξέρω, δεν πέρασα εγώ από τον πανικό, αλλά είναι αυτή η ανατροπή της ζωής, υπάρχει ανατροπή. Μόλις περάσει αυτό και μπει στις θεραπείες σου, ακούς τους γιατρούς σου και αυτά, καταλαβαίνεις ότι εσύ θα ζήσεις όλη σου τη ζωή με αυτό, δεν μπορεί να γλιτώσεις, τον καρκίνο δεν γλιτώνει κανένας. Γλιτώνεις να ζήσεις, ζεις, όμως είναι παρίτσα σου, δίπλα σου κάθεται και ξέρεις ότι θα ζήσεις μαζί του. Άρα αν τον έχεις εχθρό, χάθηκες, πρέπει να τον κάνεις φίλο. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία είναι μη καπνίστρια, ευτυχώς ζει, είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία της, 55 ετών. Που είχε ένα αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα, δυστυχώς μεταστατικού σταδίου, με μεταστάσεις στο ΥΠΑΡ και στα οστά. Ήταν πια έτοιμη να πάρει μία από τις καινούργιες θεραπείες, αυτές τις στοχευμένες θεραπείες όπως λέμε, και όχι χημειοθεραπεία, αντί για χημειοθεραπεία. Η πρώτη μας εκλογή δηλαδή ήταν θεραπεία χάπια από το στόμα. Και πραγματικά αυτή η γυναίκα πήγε εκπληκτικά καλά, δηλαδή 2 χρόνια μετά, χωρίς να κάνει καθόλου ανεπιθύμητες ενέργειες, με μια άριστη ποιότητα ζωής, έχει γυρίσει στο σχολείο της και διδάσκει γιατί είναι η ίδια καθηγήτρια και το εντυπωσιακό είναι ότι παρουσίασε μια πλήρη ύφεση των υπατικών μεταστάσεων με ελάχιστες οστικές που αυτές παραμένουν και δεν της δημιουργούν κανένα απολύτως πρόβλημα στην καθημερινότητά της. Η ιστορία τους είναι συγκλονιστική.
όπως όλων των ανθρώπων που παλεύουν με το θάνατο. Η ανάγκη για επιβίωση πρέπει να μας κάνει πιο δυνατούς. Όμως αυτό δεν συμβαίνει με όλους. Κάποιοι παραδίδονται πιο εύκολα. Η επιστήμη επισημαίνει πως όσοι στέκονται απέναντι ακριβώς στο πρόβλημά τους το αντιμετωπίζουν ευκολότερα και μάλιστα έχουν πιο πολλές πιθανότητες για να τα καταφέρουν. Έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις που η πίστη, η θέληση του ασθενούς να ζήσει το όχι απλώς τον έχει βοηθήσει, το έχει αυξήσει πάρα πολύ την επιβίωση. Σοβαρότατα, μετρητά, ουσιαστικά αύξηση της επιβίωσης. Ενώ ένα άτομο το οποίο δεν έχει θέληση, δεν έχει διάθεση, έχει μπει σε κατάθλιψη για το πρόβλημά του, γιατί όλοι του λένε από εδώ, από εκεί, ο καθένας με τον τρόπο του λέει «Α, ο καρκίνος, α, είσαι καρκίνο, α, εκείνο, α, το άλλο». Είσαι καταδικασμένος και η νοοτροπία του ότι «Α, έχει καρκίνο, είναι καταδικασμένος». Αυτό και μόνο, εάν τον βάλει κάτω και τον πάσει σε κατάθλιψη, και καλή προοπτική να έχει, η προοπτική του αυτή υποδαβλίζεται, υποβαθμίζεται και μειώνει ό,τι το καλό είχε, το αφαιρεί. Να λοιπόν γιατί στις μέρες μας λέμε ότι η μάχη κατά του καρκίνου θα κερδιθεί με πολύ μικρές απώλειες όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ασθενών, αλλά και την επιβάρυνση του συστήματος υγείας μας, όταν μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να στοχεύσουμε ειδικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου εκδήλωσης διάφορων μορφών νεοπλασιών. Μου είπε ό,τι χειρότερο μπορούσε να μου πει. Όταν το ρώτησα τι έχω, μου είπε αρχικά πρέπει να μείνεις εδώ, να μην φύγεις από εδώ πέρα, γιατί αν φύγεις θα πεθάνεις. Του λέω γιατί. Γιατί έχεις έναν καρκίνο τόσο, μου λέει, μες στο κεφάλι σου και μου κάνει και την κίνηση, τόσο. Εγώ ένιωσα την ανάγκη να τον ειρωνευτώ. Του λέω τόσο, πιο μεγάλος από το κεφάλι μου δηλαδή. Δεν ήθελα να το πιστέψω αυτό που μου λέγε, δεν μπορούσα, αρνιόμουν. Τέλος πάντων μου είπε διάφορα εκεί, ότι θα μου ξέρει το κεφάλι, θα μου βάζει ένα μηχάνημα που θα το είχα εφόρου ζωής, θα με κράταγε μέσα 2 μήνες. Εγώ μου βγάλε μία κακία εκείνη την ώρα και άρχισα και τον ειρωνευόμουν. Όσο τον ειρωνευόμουν, αυτός τόσο εκνευριζότανε και μου λέγε «Αν βγεις από αυτή την πόρτα θα πεθάνεις». Εγώ του λέω «Θα βγω από αυτή την πόρτα και ας πεθάνω». Μου έδωσε προσδόκιμο ζωής γύρω στους 6 μήνες περίπου. Αν έφευγα όμως από εκεί, μου είπε, δεν θα ζούσα ούτε μια μέρα. Όταν έφυγα από εκεί και έμεινα μόνη με το καρκίνο μου, εκεί κατέρευσα. Εκεί πλέον πρέπει να σκεφτείς τι θα γίνει από εκεί και μετά. Και άρχισα να... Καταρχάς δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα. Ήμουνα σε μια κατάσταση που δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, δηλαδή να το διαχειριστώ εγώ, να το πω στο παιδί μου, να το πω στους δικούς μου, πώς να το πω, πώς να το ανακοινώσω. Η λέξη καρκίνος και μόνο η λέξη αυτή σου δημιουργεί την αίσθηση ότι πεθαίνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις. Μετά λοιπόν ζήτησα να μείνω μόνη, παρόλο που όλοι πέσανε πάνω μου εκείνη την ώρα, να κλείσω ραντεβού με διάφορους γιατρούς. Και πραγματικά μου κλείσανε ναγνία, μου μπορώ να πω, 7 ραντεβού στη σειρά. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχαμε πάει όταν άρχισαν τα συμπτώματα τα έντονα. Εδώ ήταν οι προάγγελοι. Δηλαδή εδώ μας είπαν ότι, ξέρετε, ο Γιώργος έχει λευχαιρμία. Βέβαια εγώ, δεν είχα, παρόλο που είμαι στον ιατρικό χώρο, δεν ήξερα τι είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, λευχαιμία, αλλά με το που ακούς αυτή τη λέξη, μέχρι να δεις το βάθος της, το συνειδητοποιείς λίγο πιο αργά. Το συνειδητοποίησα όταν ανεβήκαμε με το ασθενοφόρο στην Αθήνα, μέσα σε πάρα πολύ μικρό διάστημα, και του έκαναν το μυελόγραμμα και μας είπαν εκεί οι γιατροί ότι το παιδί έχει μία νόσο η οποία είναι καρκίνος στο αίμα και ότι θα μείνετε στην Αθήνα τουλάχιστον 8 μήνες και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο η αντιμετώπιση της. Τότε αυτό ήταν που νιώθεις να αδειάζεις. Παγώνεις ολόκληρος και λες,
Τώρα... Πριν 21 χρόνια, σε μια διέστηση, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ξυπνάω ένα πρωί και είμαι και απολυμμένη από την Πειραϊκή Πατρική τότε και ξυπνάω ένα πρωί και όπως μιλάω στο τηλέφωνο κουράζομαι και πιάνω έναν όγκο στο στήθος. Λέω καλά, μια χαρά, είναι καρκίνος. Τελείωσε. Πρωτοσυναντήθηκα με τον καρκίνο τον Οκτώβριο του 2006 σε μία μαστογραφία ρουτίνας. Ο γιατρός μου εκείνη τη στιγμή, πολύ έμπειρος, κατάλαβε αμέσως ότι εγώ έχω καρκίνο. Το έγραψε στη διάγνωση, αλλά με δικά του λόγια. Δεν το πολύ κατάλαβα. Σε μία εβδομάδα είχα χειρουργηθεί. Πώς ένιωσα. Έκπληξη, μπορώ να πω. Γιατί ήμουν από τους ανθρώπους που πρόσεχαν. Και αισθανόμουν εκείνη την εποχή πάρα πολύ υγιής, πολύ δυνατή, πολύ υγιής. Και ήταν έκπληξη να σου λένε ότι έχεις καρκίνο. Δεν πρόλαβα να νιώσω τίποτα άλλο, μόνο έκπληξη. Ανησύχησα λίγο για τις γυναίκες περισσότερο της οικογένειας, που είναι πιο ευαίσθητες. Και για όλους. Περισσότερο νους μου πήγε στους άλλους, όχι στον εαυτό μου. Αυτό που ήμουν έτοιμη να τους κεράσω. Μια μέρα πριν το χειρουργείο, είπα θα βάλω ένα στόχο και πιθανόν αυτό το στόχο να τον κερδίσω. Και είπα, θα βγω από το χειρουργείο, θα ζήσω, γιατί θέλω να δω το παιδί μου να παντρεύεται. Έβλεπα μπροστά μου ένα τούνελ, ένα σκοτεινό τούνελ, τίποτα άλλο. Δεν έβλεπα φως πουθενά. Το μόνο φως ήταν στην άκρη του τούνελ η κόρη μου. Μόνο αυτό με κράτησε. Βέβαια, την ημέρα του χειρουργείου, το πρωί που μου φέρανε τη φόρμα να φορέσω για να μπω στο χειρουργείο, ήμουνα με την κολλητή μου. Ήταν η μόνη που είχα εμπιστοσύνη και μπορούσα να της πω τα πάντα. Και της λέω, Μαρία, φοβάμαι. Δεν θα βγω από το χειρουργείο. Μου λέει, θα βγεις. Λέω, φοβάμαι. Ήταν η μόνη φορά στα όσα χρόνια κράτησε η όλη αυτή η διαδικασία που είπα τη λέξη φοβάμαι. Και το νιώθα εκείνη την ώρα, φοβόμουν πάρα πολύ. Μέσα στο χειρουργείο μου φερθήκανε με πολύ ωραίο τρόπο και με αφήσανε να... Δηλαδή ήρθε και ο γιατρός εκεί, μου μίλησε, μου μιλάγαν όλοι. Είδα μάλιστα επάνω στο κρεβάτι που ετοιμάζανε για να με βάλουνε, είδα μια μέγενη. Και τους λέω, αυτή η μέγενη είναι για μένα. Λέει, όχι, κάνει ο γιατρός, τι είναι αυτό, τι δουλειά έχει αυτό εδώ, πετάξτε το. Κι όμως ήταν για μένα, γιατί με χειρουργήσαν μπρούμητα, ο όγκος ήταν στην παραγκεφαλίδα και με χειρουργήσαν μπρούμητα και στη μέγενη αυτή μου είχαν σφίξει το κεφάλι από εδώ. Όμως δεν άφησαν να το δω. Ο Γιώργος στα 13 του χρόνια ξεκίνησε να πάει στο γυμνάσιο, δηλαδή είχαμε 4 χρόνια. Δηλαδή 3 χρόνια χωρίς θεραπεία και ένα χρόνο θεραπεία 4. Ο Γιώργος έκανε υποτροπή της νόσου. Επανήρθε δηλαδή η νόσος ακριβώς όπως ήταν τότε. Με τα ίδια συμπτώματα. Τρώμαξε. Τότε τρόμαξα. Τότε τρόμαξα γιατί ο ίδιος καταλάβαινε. Με τρόμαξε περισσότερο η δική του αντίδραση και το γεγονός ότι η κολλητή του φίλη, που ήταν μαζί τον πρώτο καιρό, έφυγε από την νόσο αυτή κάνοντας μεταμόσχευση. Που δεν τα κατάφερε. Και όταν η κολλητή του φίλη, που την όρισαν στην Αθήνα, η οποία παρεμπιπτόντως ήταν για το ίδιο σχολείο. Και έτσι γνωριστήκαμε στην Αθήνα. Να έφυγε το κοριτσάκι, μόλις έκανε μεταμόσχευση. Δεν τα κατάφερε γιατί ίσως έκανε κάποια αλλεργική αντίδραση. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Τότε ο Γιώργος κατάλαβε ότι ήταν και προεφηβεία, ήταν να πάει στην πρώτη γυμνασίου. Τότε κατάλαβε ότι. Μαμά μου λέει, καρκίνος πάλι. Γιατί πάλι. Αυτή ήταν η απάντησή του. Αυτό με στενοχώρησε περισσότερο. Το ότι το παιδί ήξερε και μου είπε, μαμά, δεν θέλω να πεθάνω. Θέλω να παλέψω και να ζήσω και θέλω να είσαι συνεχώς μαζί μου. Αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο να το αφομοιώσει ένας γονιός. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, πιστεύω. Γιατί έπρεπε να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή και ήταν αμφίβολο το πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί η μόνη λύση ήταν μεταμόσχευση. Μεταμόσχευση σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί δότης, συμβατός,
άσχετο από εμένα ή τον πατέρα του που δώσαμε αίμα και είμαστε 50-50 ο καθένας, έτσι είναι οι γονείς συνήθως, έπρεπε να βρεθεί δότης συμβατός ο οποίος να είναι από 95% και πάνω για να μπορούμε να πούμε ότι η μεταμόσχευση επιτυχαίνει. Μεταμόσχευση μυελού γνωστών, έτσι λέγεται. Τότε λειτουργούσε το Ελπίδα, πήγαμε σε καινούριο χώρο, έπρεπε να κάνουμε προετοιμασία, πάρα πολύ δύσκολη. Πάλι φάρμακα, πάλι θεραπείες. Ήταν δύσκολο για τον Γιώργο. Πάρα πολύ δύσκολο για τον Γιώργο. Ο Δότης, τον ψάχναμε από την αρχή, αυτόν τον Δότη που λέμε εμείς. Στην παγκόσμια δεξαμενή υπάρχουν γύρω στα 25 εκατομμύρια άτομα τώρα. Για τον Γιώργο δεν βρέθηκε κανένα συμβατός, 100%. Κάποιοι που έκαναν κάποιες εξετάσεις, ίσως ήταν λίγο λιγότερο, δεν βρέθηκαν κατάλληλοι. Ουσιαστικά, 4 μήνες της αναζήτησης ήταν μια τρύπα στο κενό για μας. Όμως το παιδί όταν καθαρίζω μυελός, δηλαδή όταν οι βλάστες μηδενίζονται μετά από πολλή ταλαιπωρία, βάσει των δεδομένων, σου λένε οι μεταμοσχευτές ότι πρέπει το παιδί να γίνει μεταμόσχευση τώρα. Οπότε μπήκα εγώ στο μηχάνημα. Το μηχάνημα της απόσταξης, έτσι εγώ το ονομάζω. Δηλαδή το μηχάνημα που μοιάζει με ένα μηχάνημα νεφροπαθών, το οποίο σου παίρνουν από το ένα χέρι αίμα, κρατάνε κάποια κύτταρα, τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά όπως λέγονται, και τα επιστρέφουν στο άλλο. Είναι περίπου μια διαδικασία 2-3 ωρών. Μετά όμως υποτροπίασε αυτό. Έπαθα μηνυγκίτιδα, έπαθα 40 πυρετό, δεν κατέβαινε ο πυρετός με τίποτα, μου κάναν παρακέντηση στη σπονδυλική στήλη, πήραν υγρό και δεν μπορούσαν να βρουν το μικρόβιο. Και από εκεί ξεκινήσαν τα δύσκολα, έπεσα σε κόμμα. Εγώ όμως, όπως είχα πέσει σε κόμμα, τους άκουγα. Αυτοί νομίζαν ότι δεν τους ακούω. Τι λέγανε? Λοιπόν, άκουγα τα πάντα που λέγανε. Άκουσα, ας πούμε, σε κάποια στιγμή τον γιατρό που είπε, τώρα τι χάνουμε. Δεν μπορώ να βρω το μικρόβιο και ό,τι θεραπεία κι αν έχω κάνει, αυτή η θεραπεία δεν πιάνει επάνω της. Οπότε, τι χάνουμε. Και άκουσα το παιδί μου που ούρλιαζε εκείνη την ώρα, άκουσα την αδελφή μου, ήταν η μία μου αδελφή εκείνη την ώρα εκεί, η μικρότερη, και λέει του γιατρού, τι πιθανότητες έχουμε. Λέει, ελάχιστες. Αλλά και να ζήσει, θα μείνει φυτό. Για να ζήσει φυσιολογικά, δεν το βλέπω. Εγώ όλο αυτό το άκουσα. Και είπε η αδελφή μου ότι, γιατρέ μου, γιατί λέει να την κρατήσουμε έστω και φυτό. Και λέει ο γιατρός, δεν έχετε το δικαίωμα να το ζητάτε αυτό. Αυτό μόνο η ίδια μπορεί να το αποφασίσει. Και είπε, εξάλλου λέει, θα καταστραφεί και η ζωή του παιδιού της. Και είπε, η κόρη μου λέει, δεν με ενδιαφέρει, τη μάνα μου θέλω. Όπως κι αν είναι. Και η αδελφή μου είπε, και εγώ την αδελφή μου θέλω, και ας είναι φυτό. Μας είχε πει ο γιατρός όταν τελείωσε με την επέμβαση, όταν έφυγε από το νοσοκομείο, ότι είχε μείνει ένα πολύ μικρό κομματάκι επάνω στο κεντρικό νεύρο. Αν αφαιρούσε αυτό το μικρό κομματάκι, θα έμενα παράλυτη από όλη την αριστερή πλευρά. Χέρι, πόδι, αυτή, μάτι, όλη η αριστερή πλευρά θα έμεναν παράλυτη. Και είχε μείνει ένα πολύ μικρό κομματάκι και έπρεπε να το ξαναχειρουργήσουμε. Το χειρουργήσαμε. Δεν έφυγε όλο. Είχε μείνει πάλι ένα κομματάκι κολλημένο επάνω στο νεύρο. Στο δεύτερο χειρουργείο δεν μπορούσα να μου κάνει ολική νάρκωση. Γιατί είχα πάρει πάρα πολύ νάρκωση ήδη. Και μου έκανε μέθη. Τα καταλαβαίνετε όλα. Δεν πόναγα αρχικά. Αλλά είχα, τα καταλάβαινα όλα, μίλαγα με τον γιατρό μου. Με το κεφάλι ανοιχτό. Εγώ ήμουν έτσι στο πλάι και μάλιστα εκείνη την ώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό, το τι είδαμε στο χειρουργείο. Τι είδατε? Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Άγιο Νεκτάριο. Και ήρθαμε στο χειρουργείο. Όπως τον ήξερα, όπως τον έβλεπα στον ύπνο μου, όπως τον έβλεπα στις εικόνες. Και όταν έλεγα στο γιατρό εκείνη την ώρα που μου έλεγε «πονάς», γιατί στις 2 ώρες νομίζανε ότι θα κρατήσει 2 με 2,5 ώρες και μου βάλανε μέθη για 2-2,5 ώρες και κράτησε 4. Μετά τις 2,5 ώρες εγώ κανονικά έπρεπε να ουρλιάζω. Και μου έλεγε ο γιατρός
κοριτσάκι μου συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι, από εδώ και πέρα θα πονάς. Και του λέγα δεν πονάω γιατί είναι ο φίλος μου εδώ και μου μιλάει, δεν τον βλέπεις. Και ο γιατρός νόμιζε ότι έχω παρεστήσεις. Εγώ όμως δεν είχα παρεστήσεις, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν πόνεσα καθόλου, τέλειωσε, δηλαδή μάλλον όχι δεν πόνεσα. Πόναγα, αλλά δεν είχα αυτό το πόνο που να πρέπει να ουρλιάξω, που να πρέπει, είχα μια ηρεμία. Και του είπα του γιατρού όταν τελειώσαμε, ήταν ο φίλος μου εδώ, με προστάτευσε και εγώ θα γίνω καλά. Και το κομμάτι που υπήρχε έχει εξαφανιστεί. Πώς εξαφανίστηκε? Δεν ξέρω. Ποιος μπορεί να μας το πει αυτό? Ο γιατρός δεν μπορεί να το πει. Ο γιατρός είπε, εγώ έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, πιστεύω σε αυτό που λες εσύ, ότι έχεις κάποιον και σε προστατεύει και πιστεύω πολύ και στη θέληση που είχες για να ζήσεις. Κάθε μέρα, εγώ την μέτραγα ανάποδα, δηλαδή έσβηνα. Έσβηνα. Έλα μια μέρα και σήμερα. Ξέρεις, τον έπαιρνα και τον πήγαινα στο νοσοκομείο μας, πήγαινε ο οδηγός της φλόγας, να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι που βρεθήκαν στον δρόμο μας και στη ζωή μας και μας αγκάλιασαν. Μας δώχανε σπίτι, ιδιαίτερο για να μείνει ο Γιώργος, γιατί ο Γιώργος ήταν 9 μήνες με μάσκα. Ο Γιώργος δεν έτρωγε απ' έξω τίποτα. Έτρωγε μόνο συντηρημένα φαγητά από κατάψυξη, μαγειρεμένα από μένα. Δεν ακουμπούσαμε τίποτα, πλέναμε χέρια, τα πάντα, ρούχα, αποστηρωμένα, στεγνοτήρια, τρελά πράγματα. Δηλαδή, τα σκεφτόμουν και λέω, τα ζήσαμε εμείς αυτά. Και όμως δεν μπορείς να με εγκληματίζεσαι. Λες, πρέπει να βοηθήσω αυτό το παιδί. Είχε όμως θάρρος. Αυτός εργαζότανε. Έλεγε, κοίτα σαν γέρος ρε πάνω μου, λέει καλτάντησα. Δεν βλέπεις ούτε να σηκωθώ, μπορώ ούτε να κουνηθώ. Και είμαι τώρα στα 2 χρόνια. Στέδιε, μια χαρά. Πόσο καρκίνους είχατε δηλαδή? 3 σχεδόν. Πρόλαβα καρκίνους. Το δεύτερο, ναι. Πρόλαβα... 3 καρκίνους. Ναι, ναι. Και τους νικήσατε και τους 3. Ναι, και έχω ακόμα να νικήσω. Γιατί θα ξανάρθει. Γιατί μου λέγανε ότι κάτι έλαζε, πέρασε 19 χρόνια, δεν γίνεται να ξανάρθεις, τελείωσες. Δεν τελείωσε. Για μένα μέσα μου υπήρχε ότι θα ξανάρθει. Αν το προλάβω νωρίς, καλά. Η ψυχολογία του ασθενή είναι μεγαλύτερο πράγμα και αυτό που μιλούσαν πολύ με τον κύριο Γινόπουλο, ότι να ακούσω που δεν συμφωνούσα εγώ με χωριστά μαλλιά, δηλαδή αυτό δεν το συμφωνούσα, κόψε μου, έλεγα ό,τι θέλεις, με μου τα μαλλιά, όχι ότι είμαι άνθρωπος του καλοπιστού, απλώς δεν μπορούσα να το δεχτώ. Και όμως τον άκουσα αυτή τη φορά και έκανα αυτό και δεν με νοιάζει καθόλου. Και υπήρχαν άτομα που κάναμε χειροπονθεραπείας, τον Άγιο Ανδρέα, πριν 2 χρόνια, που ήταν όλοι πεθαμένοι οι άνθρωποι και τους έκανα και γελάνε. Τον καρκίνο θετικά τον είχατε αυτόν τον καιρό 21 χρόνια φίλο ή εχθρό, πώς τον αντιμετωπίζετε? Όχι, φίλο. Φίλο τον είχατε? Ναι, φίλο. Μια χαρά δηλαδή περνάω. Εγώ το λέω και στον κόσμο. Και έχω, είναι παράδειγμα, σας λέω, είμαι ένα άτομο που με ξέρει λίγο η Πάτρα από διάφορες αυτές. Όλοι μου λένε, να σκεφτείτε ότι έβλεπα, πήγαινα σε κηδείες, όχι, όταν αρρώστησα κλαίγανε άνθρωποι, κλαίγανε. Και όλοι αυτοί έχουν πεθάνει. Γιατί κλειστήκανε μέσα σε ένα καβούκι, σε ένα δωμάτιο και ξέρετε τι είπανε. Οπότε το μάθει ο δίπλα, μην είναι εκείνο, θα πεθάνω, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω να... Τι είναι αυτό? Εγώ χωρίς μαλλιά και πήγαινε στις πορείες. Αν θέλετε να μάθετε, κύριε Φλαμή. Και είπα, να πω, δεν ξέρω, είπα όταν έπειρα την πρώτη βιοψία πριν 21 χρόνια στο παιδί μου που ήρθε και ήταν πεθαμένο που ήρθε να πάρει τη βιοψία, λέω σταμάτα, η ζωή σου προχωράει, ήταν ερμηνευμένος, η ζωή σου προχωράει, κοίτα μη σταματήσετε σε μένα, εγώ ξέρω τι θα κάνω. Και αυτό ήταν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το λέω σε πολλούς ανθρώπους και το λέω και στα νοσοκομεία και οπουδήποτε βρεθώ. Είναι μεγάλο πράγμα και η εμπιστοσύνη του γιατρού είναι μεγάλο πράγμα. Δένεσαι και αφομοιώνεις αυτό που σου λέει. Ναι, μεν δεν το θέλεις να το κάνεις, αλλά πλέον λες, θα το κάνω. Και τι να λέω. Η Βιβί Παξινού ζει. Η ζωή Σαριτζόγλου εξακολουθεί να μεταδίδει το δυναμισμό της. Ο Γιώργος είναι κοντά μας. Η Πάκη Καραλή μας χαμογελά. Κερδίζουν τη ζωή.
είναι οι μεγάλοι νικητές, έστω και αν γνωρίζουν πως θα παλεύουν ίσως για πολλά χρόνια ακόμη. Ένα μικρό παιδί, ο Γιώργος, θα συνεχίσει να μετράει τα άστρα, κάνει όνειρα, παίζει με τους φίλους του, πηγαίνει σχολείο. Μπορεί επιτέλους να τρώει ό,τι και τα άλλα παιδιά, μια και η αρρώστια του στέρισε ακόμα και τις παιδικές λιχουδιές για κάποια χρόνια. Είσαι εδώ κοντά μου σήμερα. Ναι. Και όχι πρώτη φορά βέβαια. Γελάς. Ναι. Ναι. Εγώ αυτό λέω πλέον στους καρκινοπαθείς. Ότι είμαι το ζωντανό παράδειγμα ότι ο καρκίνος δεν σημαίνει πάντα και θάνατος. Αρκεί να το πιστέψεις, αρκεί να το θέλεις, αρκεί να έχεις καλό γιατρό, αρκεί να βάλεις ένα στόχο όπως έβαλα εγώ και όλα περνάνε και αυτό θα περάσει και αυτό περνάει. Γιατί δεν είναι δυνατόν εγώ που δεν μου δίνει ελπίδα κανένας να ζω τώρα μετά από 16 χρόνια και να μην έχω καμία ενόχληση και να έχει φύγει και το κομματάκι που είχε μείνει, να έχει εξαφανιστεί, γιατί κάνω συχνές εξετάσεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Τον φοβήθηκες το θάνατο? Το θάνατο όχι. Το παιδί μου φοβήθηκα ότι θα έμενε μόνο του και δεν ξέρω τι συνέπειες μπορεί να είχε αυτό στη ζωή του. Αυτό που θα άφηνες πίσω δηλαδή. Ναι, μόνο αυτό. Και τους δικούς μου βέβαια όλους, αλλά περισσότερο το παιδί μου. Και νομίζω ότι αυτό με κράτησε. Κάποια στιγμή ήταν σαν να μου κέντρισαν το, όχι το ενδιαφέρον. Με αφύπνισαν, γιατί κατεβαίνοντας από Αθήνα και αφήνοντας πολλά παιδιά πίσω, είπα ναι, ωραία, εμείς προχωρήσαμε, κάναμε κάτι. Πίσω όμως αφήσαμε αρκετά παιδιά που είναι εν αναμονή. Ξέρεις, Κωνσταντίνου, ότι αυτή η αναμονή είναι χειρότερη από το να είσαι μέσα στο ίδιο το πρόβλημα και να το προχωράς. Όταν περιμένεις να κάνεις κάτι και να βρεις τον άνθρωπο που θα σου δώσει τη ζωή, είναι σαν να περιμένεις τον Θεό τον ίδιο να κατέβει κάτω και να σου πει, ξέρεις, το παιδί σου θα σωθεί. Αυτός ο δότης δεν είναι εύκολο να βρεθεί. Και γι' αυτό λέμε ότι χρειαζόμαστε Έλληνες δότες. Τα πιο πολλά μοσχεύματα έρχονται από Γερμανία, από Κύπρο, Ιταλία. Είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν ενημερωθεί από το σχολείο, από διάφορα μέσα, από φορείς. 8 στους 10 είναι δότες. Εμείς δεν είναι έτσι. Ο κόσμος ακόμα πιστεύει ότι σε τρυπάνε στη μέση για να σου πάρουν μυελό. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι δεν είναι πια αυτό. Άνθρωποι που έχουν συναντηθεί με τον καρκίνο έχουν ένα φόβο, δεν υπάρχει άλλος, η μετάσταση. Και η μετάσταση δεν υπάρχει σε άλλη ασθένεια. Περνάς μια γρίπη, δεν σημαίνει θα σου ξανάρθει η γρίπη. Στον καρκίνο ποιος μπορεί να σε διαβεβαιώσει ότι δεν θα έχεις μια μετάσταση? Κανείς. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι συνοδοιπόρος. Γελάτε? Φυσικά, το λέω δραματικά, όχι. Γελάω, αφού έχω πάρει πολύ στήριξη, ζω με ανθρώπους που ζουν το ίδιο πράγμα, κουβεντιάζουμε, ανταλλάσσουμε τους φόβους μας, τους πανικούς μας. Κατά κάποιο τρόπο απομυθοποιούμε και αυτό το πράγμα, αλλά να μην ξεχάσουμε ότι στον καρκίνο του μαστού, για τους άλλους δεν μπορώ να πω τίποτα, η επιστήμη έχει κάνει άλματα. Πάνω σε αυτά τα άλματα λοιπόν εμείς έχουμε αρπαχτή και χαμογελάμε στη ζωή και θέλουμε, μεταδίδουμε και αυτό το μήνυμα. Αυτό, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η αίτηση που λέει χάρη στη ζωή. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ο κύριος Λαμής εδώ θα γίνει δότης, εθελοντής δότης με ιερού των οστών. Συμπληρώνουμε μια αίτηση, το φέρνουμε ο εθελοντής του κερμό ή όταν πάμε στο κέντρο του κερμό που είναι στο Ρίο, στο Πανεπιστημιακό, τη συμπληρώνουμε και τώρα θα δείξουμε με πάρα πολύ απλό τρόπο πώς μπορεί κανείς να γίνει εθελοντής δότης. Για να μην φοβόμαστε. Λοιπόν, καταπίνουμε, ανοίγουμε το στόμα μέσα τη γλώσσα και συγχαρητήρια, είσαστε έτοιμος. Αυτό ήταν. Η σειρά του Βασίλη, λοιπόν. Σήμερα έχουμε δύο νέους εθελοντές. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι κάτι πραγματικά τίτλο τιμής το να έχει κανείς εθελοντής δότης μυελού. Πιστεύω, αυτό πιστεύω και θα το υποστηρίζω για όλο τον καιρό, όσο καιρό μπορώ. Λοιπόν, παίρνουμε το σκυλαιό μας, ανοίγουμε το στοματάκι που καταπιούμε.
Και από το μαγουλάκι, γυρίζοντάς το έτσι δύο-τρεις φορές για να πάρουμε το DNA μας, είμαστε έτοιμοι. Τέλος. Αυτό είναι το δειγματάκι και μαζί με Βασίλης τα δειγματάκια. Βασίλης, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σε εσένα. Και ερχόμαστε να έρθουν ακόμα πιο πολλοί εθελοντές δοτές κοντά μας, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τηλεφημία παρελθόν. Πολύ ευτυχισμένος. Γιατί? Γιατί μπορώ να έχω μία κανονική ζωή, όπως ήθελα πάντα. Είμαι στο σχολείο μου, έχω τους φίλους μου, τη ζωή μου κανονικά. Θυμάσαι έτσι σκοτεινά αυτά που σου έχουν συμβεί ή δεν θέλεις να θυμάσαι καθόλου, έχουν φύγει όλα? Τα έχω ξεχάσει επίτηδες. Τα έχεις ξεχάσει επίτηδες. Η ζωή επανέρχεται, σιγά φίλοι, έτσι. Έχει επανέλθει. Στη μαμά? Μα είναι ο σύντροφος όλη αυτή την ιστορία. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και δεν θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά, πιστεύω, χωρίς αυτήν. Τώρα να το ακούσω αυτό, δεν συγκινήσε. Τι να λέμε, εντάξει, αυτός έκανε πιο πολύ τον αγώνα του. Εγώ ήμουν απλά δίπλα και προσπαθούσα να τον βοηθήσω. Αυτός έκανε αγώνα. Αλλά εντάξει, μαζί μπορούμε σε όλα. Μάλιστα ο γιατρός μου, πριν με χειρουργήσει τη νύχτα, ήμουνα εγώ και η αδερφή μου μόνες μας τη νύχτα στο δωμάτιο και τα γέλια μας πρέπει να ακούγονταν στο διάδρομο. Μπαίνει μέσα ο κύριος Κούκουρας και μου λέει «Πάκι μου, μη δε στάπα καλά» και γελάς έτσι. Και του λέω «Όχι, επειδή μου τάπες όπως μου τάπες, γι' αυτό γελάω». Και συνεχίζω και γελάω.